Ρολά κατεβάζουν την ερχόμενη Πέμπτη επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης στο Ηράκλειο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα εξοντωτικά, όπως τόνισαν πρόστιμα, και την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως συνέβη στη διάρκεια ελέγχων, στέλνοντας παράλληλα το δικό τους μήνυμα στον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί μας. Θεωρώ ότι είναι υπερβολή στις μέρες μας. Την ίδια ώρα που είμαστε παραμονές του τουρισμού και περιμένουμε τώρα την Τετάρτη που ξεκινάει η τουριστική σεζόν επίσημα, να έχουμε αυτά τα φαινόμενα των αναστολών λειτουργιών σε επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχουν ελέγχοι, είναι καλό για όλους, για τα υγειονομικά τουλάχιστον θέματα, όμως να είναι προληπτικοί και όχι να καθιστούν την επιχείρηση μη βιώσιμη και να δημιουργούν τόσα προβλήματα. Σχολιάζω ότι είναι πολύ άδικο μέτρο για μας. Είναι πολύ άδικο μέτρο για μας και εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και πρέπει να αντιδράσουμε. Εγώ προτείνω σε όλους τους συναδέλφους να κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Στον χώρο της εστίασης επικρατεί αναστάτωση με φόντο τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου για την τήρηση των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας με τη συμμετοχή ανδρών της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας. Στις συγκεκριμένες τρεις περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης για 15 ημέρες. Τα είναι εξοντωτικά, δηλαδή σαν να σου λέει κλείσε την επιχείρησή σου και φύγε. Λέμε λοιπόν πριν να μας μπουν τα πρόστιμα να κλείσω εμείς, να κλείσουμε τουλάχιστον να μην έχουμε τα πρόστιμα. Γιατί όπως είναι τα πράγματα, θα κλείσουν όλα τα καταστήματα. Αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να δουλέψουν τα καταστήματά μας. Είναι λάθος να κλείνουν καταστήματα. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι θα μείνουν στον δρόμο αυτές τις μέρες. Αυτοί λοιπόν που κάνουν τις καρέκλες δεν καταλαβαίνουν ότι αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν να φάνε μετά από δύο μέρες ή τρεις μέρες ψωμί. Μου φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι πολύ αυστηρός και σε κάποια θέματα είναι λίγο λάθος. Το δύο μέτρα ένα άτομο είναι υπερβολικό και δυσβάσταχτο για όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, σε μια περίπτωση, υπεύθυνος καφέ μπαρ συνελήφθη χθες από τις αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση άνοιξε λίγες ώρες μετά τον έλεγχο, κατά τον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας. Αυτοί που έχουν σφραγιστεί επίσημα, δεν ξέρω πώς γίνεται η διαδικασία. Νομίζω ότι τους στέλνουν κάποια έγγραφα. Δεν ξέρω αν γίνεται αμέσως αυτό. Ναι. Αν γίνεται αμέσως, θεωρώ ότι ίσως δεν το γνώριζε. Εμείς αυτό που κοιτάζουμε με κάθε τρόπο είναι να καταλάβουν στην πολιτεία ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτά τα μέτρα. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή να ισχύσει ανά ένα τετραγωνικό μέτρο ένας πελάτης αντί για δύο τετραγωνικά μέτρα που ισχύει σήμερα.